Κυριακή μεσημέρι στα μπουζούκια. Νέες ιδέες δοκιμάζονται στην κρίση και η μέρα γίνεται νύχτα. Η κυριακάτικη διασκέδαση ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια σε πίστες αλλά και σε αίθουσες που στείνουν μεσημεριανά προγράμματα και συνδυάζουν κάτι από το χαρακτήρα του μεσημεριανού κυριακάτικου φαγητού και τη συνάντηση με φίλους και συγγενείς. Η Κυριακή το μεσημέρι έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει ανέβει σαν τζίρος, έχει ανθρώπους όλων των ηλικιών, δεν είναι πια ένα μαγαζί που είναι παρείστικο, ας πούμε, πιο πολύ την Παρασκευή. Την Κυριακή το μεσημέρι γίνεται λίγο πιο οικογενειακό και σίγουρα αυτό διαμορφώνει και διαφορετικά τους τζίρους. Όλο και περισσότερες συνοικιακές ταβέρνες προσθέτουν ζωντανή μουσική στο κυριακάτικο τραπέζι για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Όμως και οι μεγάλες πίστες αλλάζουν. Μεγάλα ονόματα δίνουν ραντεβού με τους θαυμαστές τους από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ συνήθως το μενού περιλαμβάνει φαγητό και κρασί. Είμαι η Ραλία Χριστίδου και σας εύχομαι να περάσετε ένα εξαιρετικό μεσημέρο απόγευμα. Είναι εργαζόμενοι άνθρωποι οι οποίοι τη Δευτέρα πάνε στη δουλειά και πάνε πολύ πρωί και δεν μπορούν να ξενυχτήσουν. Δεν τα έχουν κιόλας για να πάνε βράδια που αλακάρτ και να χαλάσουν κάτι. Ενώ το μεσημέρι περνάει πιο εύκολα. Κυριακή ώρα 3:30. Όχι ξημερώματα, Κυριακή μεσημέρι. Ο κόσμος προσπαθεί καταναλώνοντας όσο δυνατόν λιγότερα χρήματα να απολαύσει τη διασκέδασή του που τη συνδυάζει με φαγητό και πολλή μουσική. Είναι μια εναλλακτική λύση για αυτούς που δεν θέλουν να ξενυχτήσουν ίσως. Γενικότερα βολεύει περισσότερο και καλό είναι να λειτουργούν και τα νυχτερινά μέχρι τώρα μαγαζιά μεσημέρι για να είναι πιο εύκολα και για όλο τον κόσμο να έρχεται. Παραδοσιακή για εμάς τους Έλληνες, για την οικογένεια και για τις παρέες. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλές φορές πιο ισχυρές Κυριακές από ό,τι Σαββατόβραδα.